τηλεόραση για να μας βλέπεις από τα σκοτεινά που μετά γίνανε φωτεινά. Πολλά χαιρετίσματα λοιπόν στο Γιάννη, πολλά χαιρετίσματα σε όλους. Πάμε να δούμε και τις φωτογραφίες. Ο Λυκάς της Γιάρας. Τι μας έστειλε. Τον Ιστόριο. Τι λες. Με τον Ιστόριο Καστοριάς. Στο γάμο πάνω, στο 840 υψόμετρο. Αν δεν κάνω λάθος στο υψόμετρο. Και τι γράφει ο φίλος μας. Μας λέει, σας στέλνω δύο χειμωνιάτικες φωτογραφίες από την περιοχή που γίνεται το River Party κάθε καλοκαίρι. Το μεγαλύτερο, ιστορικότερο και μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής της Ελλάδας. Όπου χιλιάδες νέοι από όλη την Ελλάδα αλλά και τις γύρω χώρες κατακλείζουν για 5 μέρες τον Ιστόριο και τις 8 στο Αλιάκμονα. Κοίτα τι εικόνα. Δεν στον Αλιάκμονα, έλα εδώ κοντά. Σηκώ. Κοίτα χρώματα, κοιτάξτε χρώματα. Εδώ πόσο ωραία φαίνονται οι σχηματισμοί του πατρώματος που έχει παγώσει από πάνω και βγάζει τα λακτίτες στο κάτω. Το χιόνι. Μπράβο. Αυτό το πορτοκαλί χρώμα είναι σαφέστατα. Οι οξιές, αυτό το χρώμα παίρνουν και να σας πούμε ότι το Νεστόριο βεβαίως χωρίζεται σε άνω Νεστόριο, κάτω Νεστόριο. Και τι άλλο να σας πούμε ότι έχει πληθυσμό περίπου 950 κατοίκους. Τα υπόλοιπα είναι πια στο χέρι σας να τα ανακαλύψετε. Εγώ κρατάω μόνο ένα. Ναι. Ότι αυτό το φεστιβάλ ξεκίνησε αρκετά χρόνια πίσω, όχι ως ένα φεστιβάλ οργανωμένο με αξιώσεις και έτσι, μεγάλες βλέψεις. Τα παιδιά των μεταναστών του οικισμού που επέστρεφαν το καλοκαίρι στο χωριό και δεν είχαν τι να κάνουν και να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους, φτιάχνανε μικρές συναυλίες, διοργανώνανε μικρές συναυλίες και εκδηλώσεις. Και σιγά σιγά λοιπόν εκεί στις όχθες του ποταμού όλο αυτό το πράγμα άρχισε να γιγαντώνεται για να γίνει τώρα, όπως μας λέει ο Λυκάς ως Γιάρας, μια γιορτή που έρχονται για 5 μέρες. Άνθρωποι από πολλές χώρες του κόσμου. Βεβαίως. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο είναι και αυτό σημαίνει ότι όταν παίρνουμε εμείς μόνοι μας την κατάσταση στα χέρια μας, έχουμε ελπίδες να προχωρήσουμε μπροστά. Βέβαια, σκοπός είναι να μην πέφτουμε πάνω στην πρώτα παιδιά και διαβάζουμε πράγματα που μας αναστατώνουν. Όπως για παράδειγμα έκανε η. Ο Παναγιώτης. Ναι. Μας στέλνει μήνυμα στο Facebook και λέει. Σε Σουηδική Οικονομική Εφημερίδα διάβασα χθες ότι γνωστή εταιρεία, να μην κάνω διαφήμιση και δεν θα σας την πούμε κι εμείς, αλλά μεγάλη της τεχνολογίας,